Εντάξει Κωνσταντίνε μου, εντάξει μωρό μου, ωραία, ωραία ψυχή μου. Ο Δήμαρχος είναι ένας θεσμός. Είναι ένας θεσμός, όπως λέμε ότι είναι θεσμοί είναι. Λοιπόν, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, είναι η Μητρόπολη, η Εκκλησία, τα πάντα. Εγώ αποφάσισα να γίνω δήμαρχος γιατί είναι ένας θεσμός που είναι πιο κοντά στον πολίτη. Ο βασικότερος και ο πιο σοβαρός λόγος είναι αυτό το πράγμα. Επειδή ο δήμαρχος έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες, με τους δημότες, και ιδιαίτερη χαρά είναι σίγουρα όταν έχει επαφή με τα παιδιά. Λοιπόν, έχει ένα αντικείμενο πολυσύνθετο, όταν λέμε πολυσύνθετο, με πάρα πολλές δουλειές, στην ουσία εκπροσωπεί όλη την κοινωνία στην καθημερινότητα. Όπως ξέρετε, στα σχολεία μπορεί να υπάρχουν οι παιδαγωγοί σας, οι δάσκαλοι σας, που σας μαθαίνουν γράμματα. Και εκεί θέλω να εστιάσω την συζήτηση του ότι δεν είναι μόνο το να μάθετε γράμματα, αλλά πάνω απ' όλα όμως οι δάσκαλοι σας οφείλουν να σας διαπλάσουν και να σας διαμορφώσουν χαρακτήρα τέτοιο που να είστε ωφέλιμοι μεθαύριο στην κοινωνία. Καλά να είναι ο μαθητής να είναι καλός στα μαθηματικά, στη φυσική, στην έκθεση, αλλά πάνω απ' όλα για μένα μετράει περισσότερο το ότι οι δάσκαλοι σας να σας κάνουν πραγματικούς ανθρώπους. Μίκη. Ποια είναι τα θέματα που συζητάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, πώς παίρνουν οι αποφάσεις? Τα θέματα. Το όνομά σου. Μίκη. 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 Πότε κοιτάζουν, τα γίνουν πολλά, πότε είναι. Ποιος είναι το όνομά σου, Μίκη, η Μίκη είναι. Ναι. Άρα πότε γιορτάζει, δεν γιορτάζει το Ελληνικό λαό. Όχι. Α, ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι. Δεν πειράζει, ναι, ναι. Λοιπόν, άγγε τη στιγμή είναι στις 6 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το αργότερο συλλογικό όργανο που είναι μέσα στον Δήμο. Αποτελείται από 41 άτομα, τα οποία άτομα έχουν εκλεγεί από τους ίδιους τους πολίτες. Όταν εσείς μεγαλώσετε και γίνετε 18 χρονών, θα έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε το Δημοτικό σας Σύμβουλο. Ο Δήμαρχος δεν ψηφίζεται σύμφωνα με τη σημερινή νομοθεσία. Απλώς εσείς οι πολίτες ψηφίζουν και εργάζονται το Δημοτικό Σύμβουλο. Τα θέματα τα οποία συζητάμε είναι πάρα πολλά. Είτε έχει σχέση με τον πολιτισμό, είτε με τον αθλητισμό, είτε με τα οικονομικά, είτε με την παιδεία, τα πάντα όλα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται, έτσι. Υπάρχουν πολλές προφέσεις αποφάσεων. Άλλες αποφάσεις είναι ομόφωνες, άλλες είναι. Και άλλες αποφάσεις, για να μην σας τα μπερδέψω τα πράγματα. Με λίγα λόγια. Κατά πλειοψηφία. Δηλαδή, εμείς το Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν 41 άτομα. Όταν υπάρχουν παρόντες 41 άτομα, θα πρέπει να περάσει η απόφαση του Δημάρχου, η εισήγηση του Δημάρχου, θα πρέπει να ψηφίσουν 21. Αν ψηφίσουν 20, η απόφαση αυτή δεν περνάει. Εντάξει. Σάββας. Σάββας. Τι συζητάτε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό το είπαμε. Το είπαμε. Είπαμε να μην Συμφωνείτε με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι να κάνω. Λοιπόν, ο Δήμαρχος δεν ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι υποχρεωμένος όμως από τον νόμο να εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το έχει καταλάβει. Πώς αντιμετωπίζετε τα πόσα προβλήματα από τους δημότες μας? Λοιπόν, το έργο του Δημάρχου. Είναι ένα κέριο ερώτημα. Το έργο του Δημάρχου, παιδάκι μου, είναι βαρύ, σκληρό και άγαλο. Γιατί πολλές φορές έχεις σε σύγκρουση με τους ίδιους τους πολίτες, αλλά παράλληλα όμως είναι και ευχάριστο γιατί δίνεσαι για την ίδια την κοινωνία. Εντάξει. Ρεγκίνα, κύριε Δήμαρχε, γιατί είναι άγαλο, γιατί είναι δήμαρχος? Γιατί γίνεται δήμαρχος αυτό είναι άγαλο. Γιατί γίνεται δήμαρχος αυτό είναι άγαλο. Το άχαρο το είπα, από ποια άποψη. Επειδή
στερήσει πολλών απολαύσεων υλικών, έτσι, λοιπόν, και πρέπει να δουλεύεις 17 με 18 ώρες την ημέρα, έτσι, η εργασία σου είναι 17-18 ώρες την ημερησίως, άχαρο είναι από ποια άποψη. Όταν θύπονται συμφέροντα των πολιτών και εσύ πας να εφαρμόσεις τον νόμο, αμέσως λοιπόν έχεις σε αντιπαράθεση. Και λες ότι